Κύριε Κατσιώτη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να ξεκινήσω μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό που γίνεται με την εισβολή των Τούρκων στη Συρία και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, το προσφυγικό και τη συζήτηση περί ψήφου ομογενών. Σιγά σιγά με το αναπτυξιακό γίνεται μια προσπάθεια να περάσουν και να ψηφιστούν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία τουλάχιστον όπως έχει πει το δικό σας κόμμα είναι καθαρά αντεργατικά και θα προσπαθήσετε με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίσετε. Και στο πλαίσιο αυτό, από ό,τι τουλάχιστον διάβασα στο ριζοσπάστη, για αύριο προγραμματίζονται πολλές κινητοποιήσεις. Να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας πείτε γιατί κατά την άποψή σας είναι αντιεργατικά και ποια είναι αυτά. Να σας πω, καταρχήν μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο έχει αρκετά αυτά που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Ουσιαστικά το θέμα των συλλογικών συμβάσεων που το καταργεί, γιατί εξαιρεί αρκετές επιχειρήσεις από την εφαρμογή τους. Δηλαδή αν κάποια επιχείρηση λέει αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, θα μπορεί να εξαιρείται με απόφαση του Υπουργού από την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πρέπει να σας πούμε ένα στοιχείο να δώσω μόνο. Να σας πω όμως κάτι, αν όντως αντιμετωπίζει, ναι. Δεν είναι ακούστε, καλό να εξαιρεθεί. Θα σας πω, 85.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει τώρα αίτηση για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν 85.000 επιχειρήσεις είναι εκτός. Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε πολύ καλά ότι ο εργαζόμενος είναι ο αδύναμος κρίκος. Οι επιχειρήσεις λοιπόν είναι αυτές που παρανομούν ευρέως μέχρι τώρα, δεν εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις, δεν εφαρμόζουν όσα έχει κατακτήσει τέλος πάντων το ίδιο το κίνημα της εργατικής τάξης μέσα από τους αγώνες τους. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση τι να κάνει, να νομοθετήσει όλα αυτά που υλοποιούνται με ευρεία παρανομία. Αυτό κάνει ουσιαστικά. Τι λέει, ενώσει προσώπων. Ποια επιχείρηση σήμερα δεν μπορεί να κάνει η ένωση προσώπων, δεν έχει τους ανθρώπους της? Λοιπόν, γιατί η ένωση προσώπων γίνεται με όλους τους εργαζόμενους, διευθυντές, προϊσταμένους κτλ. Και να υπογράφει σύμβαση η οποία θα υπερισχύει έναντι όλων των άλλων. Λοιπόν, λέει τοπικές συμβάσεις, οι οποίες τι κάνουν αυτές οι τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα υπηρεσύνουν τον κρατικό. Και πού θα είναι αυτές? Θα είναι εκεί που λέμε τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Είναι εκεί που θέλουν τέλος πάντων να επενδύσουν μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά με άλλους όρους. Με άλλους όρους χρονολόγησης, με κίνητρα και βεβαίως με πολύ φτηνή εργατική δύναμη. Οπότε δεν θα ισχύει εκεί πέρα καμία σύμβαση, αλλά η τοπική σύμβαση η οποία θα υπερισχύει και θα έχει όρους των ειδικών ζωνών. Για να υπάρξει ένας αντίλογος έτσι σε αυτό που λέτε. Ναι. Εάν Φερρυππίν ερχόταν μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε τη Volkswagen που λέει ότι δεν θα πάει στην Τουρκία, αν και εγώ πιστεύω ότι θα πάει τελικά. Και λέγε, ξέρετε κάτι, εγώ ας πούμε στην Τρίπολη θέλω να χτίσω ένα εργοστάσιο, αλλά κοιτάξτε να δείτε, θέλω πιο ευέλικτες σχέσεις εργασιακές και χαμηλότερους μισθούς. Ωστόσο, εγώ θα σας προσφέρω εργασία για 5.000 ανθρώπους, θα συμβάλλω στην τοπική οικονομία κτλ. Μήπως ναι. Θα έπρεπε κατ' εξαίρεση να δούμε μια τέτοια προσέγγιση και να πούμε ρε παιδιά, ας προχωρήσουμε έτσι, προκειμένου να αρχίσει να κινείται η μηχανή, η αναπτυξιακή και μετά τα διορθώνουμε. Σήμερα, ξέρετε, υπάρχει ακρόαση φορέων εδώ στη Βουλή και το θέμα για το σχέδιο νόμου. Ακόμα και οι εργοδότες δεν θέλουν μια τέτοια, να το πω έτσι, διαφοροποίηση των όρων λειτουργίας μιας επιχείρησης, γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ακόμα και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα δουλεύουν με διαφορετικούς όρους αμοιβής σε μια επιχείρηση η οποία θα μπει σε ειδική οικονομική ζώνη. Οι ειδικές οικονομικές ζώνες όντως τις θέλουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί έναντι άλλων χωρών. Δηλαδή να κερδίζουν ακόμα περισσότερα. Ωστόσο, να κερδίζουν ακόμα περισσότερα. Κύριε Κατσιώτη, η πρακτική έχει δείξει ότι πολλές φορές, να μην πω τις περισσότερες, αλλά πολλές φορές οι ειδικές οικονομικές ζώνες συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στην αύξηση ανάπτυξης της χώρας. Ακούστε, εδώ η Ελλάδα ήταν μια ειδική οικονομική ζώνη στην περίοδο της κρίσης. Λοιπόν, και όμως βλέπετε ότι ο λαός έχει υποφέρει, ο λαός έχει μπει στο καναβάτσο, στερείται των πάντων, ακόμα και στα σκουπίδια πάει να φάει, γιατί λοιπόν έχουν ανατραπεί τα πάντα, δεν εφαρμόζονταν τίποτα για μια ολόκληρη περίοδο. Αφού λοιπόν η Ελλάδα ήταν μια ειδική οικονομική ζώνη, με μείωση το μισθό μέσα σε ένα βράδυ, από 7,51 σε 5,86 και 5,32 αντίστοιχα για τους νέους και τις νέες, λοιπόν, πέστε μου γιατί δεν αναπτύχθηκε, γιατί δεν σταμάτησε η κρίση έγκαιρα. Και έχουμε 10 χρόνια κρίσης. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν καθορίζει αυτό, αν θέλετε, τη θέση εργασίας και την ίδια την ζωή των ίδιων των εργαζομένων. Πέρα από εκεί όμως το νομοσχέδιο έχει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό.
έχει τη μερική απασχόληση, την οποία τη γενικεύει μέσα δίθεν με 12% αύξηση. Ωστόσο όμως λέει ότι μπορεί ο εργοδότης να μπορεί να υλοποιεί τέτοιες μορφές μερικής απασχόλησης και να είναι σε πολύ δύσκολη, σε διαφορετική θέση ο εργαζόμενος σε σχέση με ένα συγκρίσιμο εργαζόμενο, όπως το λέει, τον πλήρως απασχολούμενο εργαζόμενο. Δηλαδή ανοίγει διάπλατα την πόρτα για μερική απασχόληση με όρους τέτοιους, με όρους γαλέρας. Αυτή είναι η ουσία. Βέβαια έχει το ηλεκτρονικό μητρό. Τι κάνει εδώ, θέλει να βάλει χέρι στα συνδικάτα. Θέλει να τα ελέγχει πλήρως. Και όπως ήταν η μαύρη λίστα τη δεκαετία του 70, όπου 15.000 εργαζόμενοι είχαν απολυθεί γιατί διεκδικούσαν να πληρώνονται, έτσι και τώρα μέσα του ηλεκτρονικού μητρό που θα έχει τη μαύρη λίστα στα χέρια του Υπουργού Εργασίας, θα την παραδίδει λοιπόν για να μπορεί να απολύεται ο καθένας ο οποίος διεκδικεί. Ο άτακτος εργαζόμενος. Κύριε Κατσιώτη, έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, το Γιάννη από τις Πέτσες. Λέει το εξής: δεν είναι καλύτερα ένας νέος να εργαστεί έστω με μικρότερο μισθό προσωρινά μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση από το να κάθεται άνεργο σε μια καφετέρια? Ναι, να σας πω το εξής. Η λογική του μικρότερου κακού είναι αυτή που κυριαρχεί δυστυχώς στην κοινωνία μας. Εμείς λέμε ότι σήμερα οι συνθήκες, η αύξηση της παραγωγικότητας, η επιστήμη, η τεχνική έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που αν θέλετε μπορεί, επιτρέπει να δουλεύουν όλοι με λιγότερες ώρες και να μπορεί να έχουν λυμένα προβλήματα συνολικά ο λαός μας. Όμως αυτή το κυνήγι του κέρδους, ο υπέρτατος νόμος αυτού του κέρδους δεν επιτρέπει ούτε να δουλεύουν όλοι, ούτε να έχουν μισθό αξιοπρεπή, ούτε να έχουν σταθερή δουλειά, ούτε να έχουν παιδεία, ούτε να έχουν υγεία, τίποτα. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και όταν λοιπόν επιλέγεις αυτό το δρόμο του μικρότερου κακού, αυτό σε οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα αναμφισβήτητη και θα πρέπει εδώ να αλλάξει η ρότα ο ίδιος ο κόσμος και να βάλει τον πύχη πιο ψηλά. Μάλιστα. Γιατί όσο δεν το βάζει ψηλά τον πύχη, τόσο η ζωή του θα γίνεται κόλαση. Σωστό. Τώρα πείτε μου κάτι, κύριε Κατσιώτη. Το τελευταίο διάστημα έχει πέσει από τα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τις πρώτες σελίδες, το θέμα των πληστηριασμών και το ΠΑΜΕ, από ό,τι ξέρω, έχει κάνει κάποιες κινητοποιήσεις. Διάβαζα κάπου σήμερα ότι μέχρι τέλη του έτους πρέπει να γίνουν 6.500 πληστηριασμοί. Είναι έτσι τα πράγματα? Έχετε κάποια είναι εικόνα? Ακριβώς έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Η κυβέρνηση όχι μόνο 6,5, θεωρώ ότι είναι και πολύ παραπάνω οι πληστηριασμοί που είναι να γίνουν. Έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Σπίτια ανθρώπων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων που πήραν σε άλλες περιόδους, όπου είχαν διαφορετικές αποδοχές, διαφορετικούς μισθούς, διαφορετικά εισοδήματα. Σήμερα λοιπόν είναι στα χέρια αυτών των κουρακιών, των αρπακτικών, και μάλιστα τα ξένα φάντζ, γιατί εκεί τα έχει δώσει τα κόκκινα δάνεια, τα έχουν δώσει οι τράπεζες. Είχαμε αυτές τις μέρες, έχει αποτρέψει το κίνημα το ίδιο περίπου 3 πληστηριασμούς ανθρώπων, οι οποίοι ήταν πραγματικά σε μια κατάσταση τραγική. Και αυτοί όμως, οι πληστηριασμοί που έρχονται το επόμενο διάστημα, δεν είναι σε ανθρώπους οι οποίοι, αν θέλετε, ήταν παγαπώντιδες, να το πω έτσι. Ότι τέλος πάντων ήταν κακοπληρωτές, ότι δεν θέλαν. Είναι άνθρωποι που δέχαν σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρξει αλληλεγγύη, να μην στηρίζεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται σε αυτή τη δύσκολη θέση από τη γειτονιά, από τους εργαζόμενους στη δουλειά του, και να εκφράζεται η αλληλεγγύη έτσι ώστε πράγματι να μην χάσει την πρώτη κατοικία του. Γιατί μιλάμε για πρώτη κατοικία. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για την πρώτη κατοικία που θα πρέπει να προστατευτεί και να μην ξεσπιστωθεί ένας κόσμος. Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα της ψήφου των νομογενών, κύριε Κατσιώτη, όπου τουλάχιστον βλέπω σχεδόν όλος ο τύπος λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται, σας κλείνει λίγο έτσι πονηρά το μάτι και αποδέχεται κάποιους από τους όρους που βάζετε με στόχο να απομονώσει το ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Τσίπρα, και ότι το ΚΚΕ τέλος πάντων παίρνει και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα στη γραμμή που η κυβέρνηση προτείνει για την ψήφο των νομογενών. Για πείτε μας πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, είναι έτσι ή όχι? Καταρχήν εμείς σαν θέση αρχής έχουμε πει ότι πρέπει να διευκολύνεται η ψήφος των μεταναστών, που έχουν φύγει για τους χύψη λόγους. Έχουμε βάλει μια χρονική διάρκεια που να λείπουν από την Ελλάδα περίπου 30 χρόνια.
που είμαστε τόσο συζητάμε. Αλλά 30 χρόνια είναι αρκετά για να μπορεί να πει ότι αυτό είναι στου προηγούμενου καταλόγου, έχει αφημί, έχει στη χώρα μα τέλο πάντων εδώ το θέμα του, σπίτι του αφημί, όπου πληρώνει ένφια. Το θέμα του αφημί, βέβαια, είναι λίγο. Αφημί, όμως, το αφημί όμω να έχει, να φορολογείται κτλ. Δεν μιλάμε τώρα να έχει ένα αφημί, γιατί αυτό βγαίνει όπου το θέλει και από όποιον θέλετε. Να φορολογείται εδώ, να έχει σπίτι, να έχει ένφια, να έχει αυτά που έχει και ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι ώστε αυτός να ξέρει ότι η πολιτική εδώ που ασκείται, αυτός που ψήφισε, είχε σαν αποτέλεσμα τέλος πάντων εδώ να του δυσκολεύει τη ζωή, να μην έχει συλλογική σύμβαση, να μην έχει να πληρώνει ενίκιο για το σπίτι του όπως είναι ο ένφια, να μην έχει υγεία, να μην έχει παιδεία. Αν αυτά δεν τα νιώθει κάποιος, πώς θα γίνει, δηλαδή θα αλλάζει τον πολιτικό χάρτη και τη στάση του Έλληνα που ζει εδώ, τη συνέπειες αυτής της πολιτικής. Λέει όμως η κυβέρνηση, συγγνώμη, λέει η κυβέρνηση ότι Έλληνας είσαι, ισχύει και το Σύνταγμα το λέει, είναι η συνέχεια του αίματος, άρα ένας ο οποίος είναι τρίτης γενιάς ή τέταρτης γενιάς Έλληνας και ζει στις ΗΠΑ στον Καναδά, έχει κάθε δικαίωμα να εγγραφεί και να ψηφίσει και πρέπει να υπάρχει και ισοτιμία της ψήφου. Πρέπει να πούμε ότι σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα της Ευρώπης, αυτό το θέμα της συνέχειας του αίματος που λένε δεν ισχύει. Γιατί για φανταστείτε το ένα που είναι στην Αμερική. Το λέει το Ελληνικό Σύνταγμα. Εντάξει, εμείς και εδώ έχουμε κάνει προτάσεις, είναι η αναθεώρηση τώρα και έχουμε πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται, να είναι ο άλλος, να μην ξέρει που είναι η Ελλάδα στο χάρτη, να έρχεται για 10 μέρες, beautiful λέει, ωραία η Ελλάδα, αλλά διακοπές 10 μέρες. Και αυτός να καθορίζει τη ζωή εδώ του λαού, ο οποίος έχει συνέπειες από την πολιτική που εφαρμόζεται, από τα αιτήματα που αξιοποιεί, τα συμφέροντα που ικανοποιεί κάθε κυβέρνηση, έχει επιπτώσεις. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν, το κύριο ζήτημα. Επειδή μιλάμε σε αυτό, επιτρέψτε μου, έχω ένα μήνυμα από έναν φίλο ακροατή, τον κύριο Σταύρο από την Νίκη, λέει το εξής και ζητάει να το ερμηνεύσετε εσείς. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε στη συνέντευξή του με πάρα πολύ σιγουριά ότι οι 200 ψήφοι για να ψηφίσουν οι ομογενείς και να μετράει η ψήφος τους στο τελικό αποτέλεσμα θα βρεθούν και υπάρχουν. Αυτή η σιγουριά του προϋποθέτει ότι έχουν υπογείως συμφωνήσει το ΚΚΕ με το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν κάνει καμία υπόγεια συμφωνία. Έχει εκφραστεί καθαρά το ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για να συμφωνήσει στην ψήφο των μεταναστών. Έχει βάλει τους όρους αυτούς που σας είπα και προηγουμένως και θα δούμε τι νομοσχέδιο θα φέρει η κυβέρνηση. Γιατί εμείς δεν θέλουμε καταρχήν δεν θέλουμε επιστολική ψήφο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει στις χώρες να υπάρχουν πώς το λένε, εκλογικά κέντρα όπως είναι εδώ και να ψηφίζει ο κόσμος. Εντάξει, αυτό θα το αποδεχτεί ο κ. Μητσοτάκης, λέει. Αυτό δεν ξέρω αν θα το αποδεχτεί. Λοιπόν, έχουμε βάλει αυτές τις προϋποθέσεις. Αν αυτές τις προϋποθέσεις ισχύσουν μέσα από την πρόταση που θα κατέβει, εξάλλου υπάρχει και μια επιτροπή η οποία συζητά τώρα, θα το δούμε λοιπόν αν θα συμφωνήσουν. Θεωρείτε ότι πρέπει να καταμετράτε το θέμα. Η ψήφος να καταμετράτε στο τελικό αποτέλεσμα. Εμείς και σε αυτό το θέμα έχουμε εκφράσει μια άποψη, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να, βέβαια, να είναι διαφορετική η ψήφος, αλλά όμως πέρα από εκεί σας λέω ότι επειδή δεν εσείς έχουμε ακόμα προηγουμένως την πρόθεση. Είπατε προηγουμένως ότι ένας που, ξέρω εγώ, είναι τρίτης γενεάς και μένει στον Καναδά. Δεν ξέρω αν θα να ψηφίζει αυτός. Αν αυτός θέλει να πάει να ψηφίσει, δεν μπορεί να αποφασίζει για τη ζωή τη δική μου και τη δική σας που υφιστάμεθα καθημερινά. Γι' αυτό λέμε ότι το εκλογικό σύστημα που θα φέρει εδώ με την ψήφο των μεταναστών θα πρέπει να καθορίζει τέλος πάντων και το ποιοι πρέπει να ψηφίζουν και ποιοι όχι. Καταλάβατε, δεν μπορεί, ας πούμε, να αποδεχτούμε εμείς θα ψηφίζει κάποιος που είναι απόγονος μετανάστη πέμπτης γενιάς. Δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Αυτός δεν ξέρει που είναι η Ελλάδα, όπως σας είπα προηγουμένως. Ούτε και ελληνικά τις περισσότερες φορές. Ούτε και ελληνικά. Και ίσως και δεν νιώθει και Έλληνας. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Αύριο, 6.30 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Καλεί το ΠΑΜΕ τον κόσμο για το. Αύριο, ναι, έχει συλλαλητήριο το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Όπου εμείς, σαν ΚΚΕ, καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε αυτό. Ενάντια σε αυτή την αντιεργατική λάλαπα που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Η οποία θέλει να υπονομεύσει κάθε δικαίωμα που έχει απομείνει. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Ο Υπουργός Εργασίας είναι αυτός που εξοδοτείται να του παίζει υπερυπουργός και να καθορίζει τα πάντα σύμφωνα με τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Χρειάζεται εργαζόμενοι να αντιδράσουν, να συγκρουστούν με αυτή την πολιτική. Και μια
δίνεται μια δυνατότητα αύριο με το συλλαλητήριο να κατέβουν όλοι στο δρόμο. Ωραία. Και βέβαια συνεχίζει πάλι το συλλαλητήριο ενάντια στην επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Όπως ξέρετε, η κομματική οργάνωση Αθήνας του ΚΚΕ κάνει συγκέντρωση ενάντια σε αυτή την πολιτική. Ωραία. Κύριε Κατσιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.